γνώση μας μια πληροφορία σχετικά με αστυνομικές δυνάμεις που πήγαιναν για φύλαξη στον απόψινό αγώνα, τον ευρωπαϊκό αγώνα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Πες μας τι έχει γίνει, Βασίλη. Ακριβώς, Νίκο, λοιπόν, έχουμε 5 δημιουργίες στο μάτι, οι οποίες κατευθύνονταν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού για τον αγώνα Παναθηναϊκός Μακάπι Χάιφα και σταμάτησαν επιδεικτικά στην αρχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην περιοχή των Αμπελοκήπων και αρνήθηκαν να μεταβούν στο γήπεδο με τους αστυνομικούς να λένε στους προϊστάμενους τους ότι εμείς θα πάμε στο γήπεδο μόνο αν σημειωθούν επεισόδια σε μια έκτακτη κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Είναι βέβαια απότοκα της ιστορίας με τον τραυματισμό του συναδέλφου τους στο Ρέντι πριν από μία εβδομάδα. Να πούμε ότι η εντολή που τους δόθηκε υπό αυτές τις συνθήκες είναι να επιστρέψουν στη βάση τους στο Γουδί και θα δούμε ακριβώς τι θα συμβεί. Θα υπάρξουν άλλες αστυνομικές δυνάμεις και αν μπορεί να υπάρξει επεισόδιο οι οποίες πήγαιναν στη λεωφόρο αρνήθηκαν να πάνε και να κάνουν αυτό για το οποίο είχαν την εντολή και το κέντρο της άμεσης δράσης της αστυνομίας, το συντονιστικό τους τις γύρισε πίσω στη βάση τους. Όλα αυτά έγιναν πριν από περίπου μισή ώρα με τρία τέταρτα. Ακριβώς, Νίκο, να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και αναφορές είναι εκτός δράση συνδικαλιστών, εκτός συνεννόησης συνδικαλιστών. Δεν είναι μια συνδικαλιστική κίνηση, είναι μια κίνηση εσωτερική με εσωτερική απόφαση Μάλιστα. των ανδρών των συγκεκριμένων δημιουργιών. Και να πούμε ότι υπήρχαν αναφορές στο διαδίκτυο σε κάποιες διαδικτυακές συνομιλίες τους, στις δικές τους κλειστές ομάδες στα social media, που αναφέρονταν σε ενδεχόμενο λευκής απεργίας ή άλλων ενεργειών μετά τον τραυματισμό του συναδέλφου τους. Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα. So